Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό intermission θα σας παρουσιάσουμε μια ταινία που θα σας ανοίξει την όρεξη. Μια ταινία στην οποία θα γνωρίσουμε από κοντά το πώς λειτουργεί ένα σεφ. Ή για να το θέσω καλύτερα, ο σεφ του Προέδρου. Και όχι όποιου και όποιου Προέδρου, αλλά του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η Hortense Laborie, μια γνωστή σεφ από την περιοχή Περιγκόρ της Γαλλίας, μένει κατάπληκτη όταν ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας την καλεί να αναλάβει τη θέση της προσωπικής του μαγείρισας. Από τη θέση αυτή θα είναι υπεύθυνη για όλα τα γεύματά του, αλλά και αυτά των ιδιαίτερων προσκεκλημένων του στο προεδρικό μέγαρο της Σαν-Σελιζέ. Παρόλο τον ανταγωνισμό και τη ζήλια που έχει να αντιμετωπίσει από τα μέλη της υπόλοιπης κουζίνας, χάρη στο ατίθασο πνεύμα της, η Hortense γρήγορα επιβάλλεται. Η αυθεντικότητα της μαγειρικής της σύντομα γοητεύει τον Πρόεδρο, αλλά οι διάδρομοι του μεγάρου κρύβουν παγίδες. Η ταινία είναι βασισμένη στην καταπληκτική αληθινή ιστορία της Ντανιέλ Ντελπέ, που υπήρξε για 2 χρόνια η προσωπική μαγείρισα του Φρανσουά Μιτεράν. Στην Αμερική τη διανομή της ανέλαβε η The Weinstein Company και στη Γαλλία την είδαν περίπου 1 εκατομμύριο θεατές. Η Ντανιέλ Ντελπέ αντλεί συχνά έμπνευση από το ιστορικό βιβλίο του σεφ Ντουάρ Νινιόν «Έπαινος στη γαλλική κουζίνα», που της χαρίζει ο πρόεδρος στην ταινία. Ο παραγωγός της ταινίας, Ετιέν Κομάρ, είναι παραγωγός μεγάλων διεθνών επιτυχιών όπως το «Ενώπιον Θεών και Ανθρώπων» και το «Οι γυναίκες του τελευταίου ορόφου». Ο Ζαν Ντορμεσόν, που ενσαρκώνει τον πρόεδρο Μιτεράν στην ταινία, δεν είναι ηθοποιός, είναι ένας Γάλλος διανοούμενος. Γνώριζε καλά τον Μιτεράν, με τον οποίο συζητούσαν φιλοσοφικά και θρησκευτικά ζητήματα και υπήρξε ένας από τους πιο θερμούς επικριτές του. Βέβαια, θα μου πείτε πόσο μπορεί να αφορά σε περίοδο κρίσης ειδικά το ελληνικό κοινό η υψηλή γαστρονομία. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Όπως και να έχει όμως, καλή μας όρεξη. C'est lui le haut fonctionnaire qui a besoin d'une cuisinière? Ça, je peux pas vous dire. Mais pas aller par quatre chemins, le président de la République serait très heureux si vous acceptiez de vous occuper des cuisines privées de l'Élysée, c'est-à-dire des repas personnels avec ses amis, ses collaborateurs. Je suis pas sûr d'être à la hauteur, vous voyez. Le président pense le contraire. Les gens que vous croisez, vous les saluez, tous. Je présente monsieur Luchet. Madame. Monsieur. Je vous présente monsieur Lepic, notre chef de cuisine. Non, écoutez, on voit les présentations plus complètes une autre fois. Vous avez le sens de l'orientation? Pourquoi? Il faut une boussole? Excusez-moi, j'ai dû me tromper. Vous êtes? Je suis votre cuisinière, monsieur le président. Cuisine privée de la présidence de la République, j'écoute. Nous allons commencer par une brouillade de cèpes au cerfeuil. J'ai besoin de retrouver le goût des choses. Un filet de bœuf en croûte de sel. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? Et le bœuf de Coutancy, vous connaissez? Tarte pâtissière aux fruits rouges. C'est moi le dessert. Vous, c'est entrée, plat, fromage. Château Rayas, 1969. Vous savez s'il a fini son chou? Il l'a mangé avec plaisir. Parfait. Un bon point pour lui. On peut garder ce président à l'Élysée. Deux petits pâtés de foie gras et j'emmerde la diététicienne. On nous fait des misères ces temps-ci. À moi aussi. Tout ce travail a un coût. Mais c'est beaucoup trop! Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Je vous parlerai pendant des heures de cuisine. Je finis par me demander si ça ne vaudrait pas mieux que de m'occuper de politique.